Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Συρία και το Ιράν, ειδικά μετά την κατάρριψη Ισραηλινού μαχητικού αεροσκάφους από αντιαεροπορικά πυρά. Το Τελαβίβ αναφέρει πως οι βομβαρδισμοί του προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην αεράμινα της Συρίας, κάνοντας λόγο για την πιο σημαντική επίθεση κατά της χώρας από τον πόλεμο του Λιβάνου το 1982. Έχω προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τους κινδύνους της Ιρανικής εμπλοκής στη Συρία. Το Ιράν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το Συριακό έδαφος για να επιτεθεί στο Ισραήλ και να πετύχει τον δεδηλωμένο στόχο του, που είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Σήμερα το πρωί το Ιράν παραβίασε εφθαρσώς την κυριαρχία του Ισραήλ. Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι το μαχητικό F-16 κατερρίφθη ενώ κατά δύο και ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε μπει στον Ισραηλινό εναέριο χώρο. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ δημόσια παραδέχεται επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στη Συρία.